Ο Βίκτορ Όρμπαν έγινε δεκτός με Ladies and παρατεταμένα gentlemen, this is χειροκροτήματα στο how we συνέδριο fight. συντηρητικής A πολιτικής speech by δράσης Prime που Minister of πραγματοποιείται Hungary, στο Τέξας. Viktor Orbán. Στην ομιλία του, ο Ούγγρος Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο που έχει ο χριστιανισμός στη χώρα του, στην πολιτική ορθότητα και στον χαρακτηρισμό ρατσιστής που συχνά του αποδίδεται. Ο Όρμπαν μίλησε και για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μέχρι στιγμής η επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει οδηγήσει σχεδόν 1 εκατομμύριο πρόσφυγες στην Ουγγαρία. Κάθε μέρα μπαίνουν στη χώρα μας περισσότεροι από 10.000 πρόσφυγες. Η πλειοψηφία θέλει να προχωρήσει και να φτάσει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Όμως 1 εκατομμύριο άνθρωποι εισέρχονται σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων. Κατά την γνώμη μου, η στρατηγική των ηγετών της παγκοσμιοποίησης κλιμακώνεται, παρατείνει τον πόλεμο και μειώνει την πιθανότητα ειρήνης. Χωρίς αμερικανικο-ρωσικές συνομιλίες, ποτέ δεν θα υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία. Πριν φτάσει στο Τέξας, ο Βίκτορ Όρμπαν συναντήθηκε με τον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλτ Τραμπ. Οι δύο ηγέτες έχουν στενούς δεσμούς εδώ και χρόνια. Μάλιστα, ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υποδέχθηκε τον Ούγγρο Πρωθυπουργό στον Λευκό Οίκο το 2019.